Πρόεδρο Θεαπανά, τη Σύμβουλο του Υπουργού Υγείας και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής. Καλή σας μέρα, κυρία Πανά. Γεια σας, καλημέρα σας. Τα συζητούσαμε χθες και με την κυρία Κολιού, τα κρούσματα 700 και πόσα την προηγούμενη Παρασκευή και το απέδωσε στο ότι ήταν από προηγούμενες μέρες, λόγω και της αργίας, τα PCR test. Για χθες, που ήταν πάλι πολύ ψηλός ο αριθμός, υπάρχει κάποια δικαιολογία, κάποιο επιχείρημα, κυρία Πανά, ή αυτή είναι η κατάσταση και θα αυξάνονται τα κρούσματα? Κοιτάξτε, μικροαποκλήσεις από μέρα σε μέρα είναι δυνατό και λογικό να βλέπουμε, ακριβώς και για λόγους όπως προαναφέρατε. Δηλαδή, ανάλογα με το αν είναι αργία, αν έχουμε πρόθεση του κόσμου να πρόθεση του κόσμου να διενεργήσει το τεστ λίγο πριν την επαναφορά του σε έναν χώρο εργασίας ή σε μια κοινωνική δραστηριότητα, είναι λογικό να έχουμε μια μικρή αύξηση. Όμως το μήνυμα είναι ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε ούτως ή άλλως αυξημένη θετικότητα του τεστ μας στην κοινότητα, όπως επίσης και σημαντική αύξηση του αριθμού των νοσηλευμένων. Αυτό είναι σταθερό και βέβαια γι' αυτό βλέπουμε και τα εβδομαδιαία μας report, έτσι ώστε να είμαστε και λίγο πιο εξασφαλισμένοι όσον αφορά τις τάσεις. Δηλαδή, αν έχουμε μία σταθεροποίηση, αν έχουμε μία αυξητική τάση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μιλήσουμε και με λίγο μεγαλύτερη αξιοπιστία όσον αφορά την επιδημιολογική εικόνα της χώρας. Ναι. Τώρα, κυρία Πανά, το λέμε πάντα ότι η εικόνα που βλέπουμε σήμερα αφορά τα μέτρα που ίσχυαν πριν από 2 περίπου εβδομάδες. Αυτό συνάδει με την επαναλειτουργία πρόσθετων χώρων, όπως χώρων εστίασης, καφετέρειες κλπ. Ή δεν συνδέεται? Πάντοτε νομίζω έχουμε αποκτήσει όλοι τη γνώση αυτή που προαναφέρατε και η αύξηση των κρουσμάτων σίγουρα ως ένα σημαντικό βαθμό οφείλεται και στο ότι βρισκόμαστε σε φάση SARS περιοριστικών μέτρων, άρα και συνακόλουθα κινητοποίησης ενός τμήματος του πληθυσμού μας. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι εκτός από αυτό σημαντικό ρόλο παίζει και το γεγονός ότι στην Ευρώπη και στην Κύπρο έχουμε να διαχειριστούμε τώρα με ένα πιο μεταδοτικό στέλεχος, άρα και αυτό σίγουρα θα συμβάλλει στην περαιτέρω διασπορά εντός της κοινότητας. Άρα λοιπόν, σε αυτή τη φάση της πανδημίας, νομίζω ότι πάλι έχουμε μία συνισταμένη, μία σειρά παραγόντων που οδηγεί σε αυτό που βλέπουμε καθημερινά. Ότι έχουμε δηλαδή αύξηση της διασποράς του ιού εντός της κοινότητας, μία σταθεροποίηση αλλά σε υψηλά επίπεδα του ποσοστού θετικότητας και πάλι αυτό που προανάφερα, το κομμάτι των νοσοκομείων που στην τελική μας ενδιαφέρει και περισσότερο από όλα. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα πρέπει με όλη την προσπάθεια που καταβάλουμε ο καθένας από μας να διατηρήσουμε μία σταθεροποίηση τουλάχιστον. Μέχρι βέβαια να δώσουμε το περιθώριο στον εμβολιασμό να δείξει και στην πράξη την αποτελεσματικότητά του. Οπότε εκεί θα δούμε πρακτικά την μείωση στους σοβαρά νοσούντες, στην ροή εισαγωγών στις ΜΕΘ, στη θνητότητα, ανεξαρτήτως αριθμού κρουσμάτων. Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα που θα δούμε. Να. Σε όλα αυτά βεβαίως είπαμε ότι είναι και η πανδημική κόπωση. Είδαμε και τους αρμόδιους να λένε ότι οι θετικοί στον ιό δεν περιορίζονται στο σπίτι. Το ίδιο ισχύει και για τις στενές επαφές μέχρι να βγει το PCR test και όλα αυτά, κυρία Πανά. Αυτό το αντιλαμβάνομαι ότι εξετάζει τώρα να αλλάξουν τα πρωτόκολλα, να δούμε πώς, αν θέλετε, μειώνεται ο αριθμός των ημερών που κανείς μπορεί να είναι ως στενή επαφή, χωρίς να έχει συμπτώματα και είναι και αρνητικό το τεστ. Όλα αυτά πότε αναμένεται να προκύψουν κάποιες ανακοινώσεις? Περιμένετε το τι θα ισχύσει και ευρωπαϊκά ή είναι κάτι που μπορεί να γίνει με δική σας πρωτοβουλία στην Κύπρο? Πάντοτε λειτουργούμε συνεργατικά και με βάση τα δεδομένα που έχουμε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ελέγχου και Πρόληψη Νοσημάτων. Όμως πράγματι και ισχύει αυτό που λέτε, ότι το τελευταίο διάστημα η Συμβουλευτική Επιτροπή προσπαθεί να αναθεωρήσει τα πρωτόκολλα, δεδομένου βέβαια ότι έχει αυξηθεί και η γνώση, αλλά και αφετέρου για το γεγονός που αναφέρατε ότι από τη στιγμή που βλέπουμε και είναι και ανθρώπινο και λογικό να έχουμε χαμηλή συμμόρφωση κυρίως στο κομμάτι της καραντίνας και της απομόνωσης, πρέπει να αναθεωρήσουμε με βάση τα νεότερα δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη την κούραση του κόσμου. Άρα για τους χρόνους νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα οριστικοποιήσουμε το πρωτόκολλο και θα πάρει το δρόμο ώστε να προσκομιστεί προς το Υπουργείο Υγείας. Ναι. Ποια είναι αυτή η νέα γνώση που έχετε αποκομίσει, κυρία Πανά, που αλλάζει τα πρωτόκολλα? Τι μάθαμε που τόσο καιρό, όχι κάναμε λάθος, δεν γνωρίζαμε? Θυμάστε και στην πρώτη φάση της πανδημίας που καλούνταν να κάνουν το τεστ με το που γνωστοποιείται ότι ήταν στενή επαφή. Δεν αφήναμε να περάσουν κάποιες μέρες και κάναν τα τεστ αρνητικοί και κυκλοφορούσαν και ενδεχομένως να ανέπτυσαν μετά τον ιό, το οικοφορτίο.
Κοιτάξτε, η γνώση η οποία έμεινε σταθερή από την αρχή της πανδημίας μέχρι και σήμερα είναι ότι πρέπει να πετύχουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, είτε αυτό αφορά το PCR, είτε τώρα βλέπετε το rapid test, είτε σε κάποιες χώρες που δεν έχουν τη δυνατότητα ακόμα και με το self-testing, την έγκαιρη ανίχνευση των κρουσμάτων και των στενών επαφών, ώστε αυτές να απομακρυνθούν από την κοινότητα όσο το δυνατόν νωρίτερα. Δηλαδή να μην προλάβουν να μολύνουν πολλά άτομα στην κοινότητα. Για το χρονικό διάστημα, συγγνώμη, της καραντίνας και της απομόνωσης, τα νεότερα δεδομένα δείχνουν ότι ενδεχομένως και με μικρότερα χρονικά διαστήματα μπορείς να εξασφαλίσεις το να επιστρέψει το κρούσμα και η επαφή με μικρότερο κίνδυνο διασποράς. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, χρειάζονταν χρόνο και μελέτες για να γίνει. Και τώρα αυτό που κάνουμε είναι να πάρουμε το σύνολο της πληροφορίας που έχουμε και να δούμε και στην Κύπρο τι μπορούμε να υιοθετήσουμε. Εννοείται ότι η Κύπρος ακολουθεί τα δεδομένα τα ευρωπαϊκά, δεν τα αντιγράφουμε, τα προσαρμόζουμε, αλλά νομίζω ότι και σε αυτή τη φάση θα ταυτίζονται η μείωση της διάρκειας της καραντίνας τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Κύπρο. Ναι. Τα πρωτόκολλα που αφορούν εμβολιασμένους. Τώρα αυξάνεται ο αριθμός, όσες επίσης και σε αυτούς που έχουν νοσήσει. Πότε αλλάζουν? Μέχρι στιγμής είναι η ίδια, αν θέλετε, η διαχείριση των περιστατικών. Όταν προκύψει να είναι στενή επαφή κρούσματος και λοιπά, ξαναμπαίνουν σε καραντίνα. Αυτά πότε αλλάζουν? Κοιτάξτε, καταρχήν το γνωρίζετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή το CDC, ο οργανισμός, έχει ήδη αλλάξει τις οδηγίες του σχετικά με τους εμβολιαζόμενους. Τη χρήση μάσκας, τη συναναστροφή, την δυνατότητα μετακίνησης. Τώρα στην Ευρώπη γίνεται μια προσπάθεια στο να αναθεωρηθούν και εδώ τα δεδομένα που έχουμε. Το ίδιο και στην Κύπρο. Απλά θέλει λίγο προσοχή αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, από τη μία, νομίζω πως υπάρχει και λογική στο να μπορέσει να δείξει στον κόσμο την σημασία του εμβολιασμού. Άρα και ο εμβολιαζόμενος, εφόσον έχει τη δυνατότητα, να μπορέσει να είναι μέσα εισαγωγικά πιο χαλαρός. Αλλά νομίζω θέλει λίγο προσοχή, γιατί έχουμε να διαχειριστούμε και με το κομμάτι των μεταλλαγμένων, των πιο μεταδοτικών στελεχών. Και εκεί η γνώση τώρα αυξάνεται. Άρα, πρακτικά, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, ναι, και σε αυτά τα ερωτήματα όσον αφορά τους εμβολιαζόμενους και το πώς θα κινούνται με συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες, θα δοθεί ένα report και μία πρόταση από τη Συμβουλευτική Επιτροπή. Απλά νομίζω ότι επειδή έχουμε να διαχειριστούμε με ένα σχετικά καινούριο φυσικό φαινόμενο, όλα αυτά θα πρέπει να τα διαχειριστούμε με ιδιαίτερη προσοχή. Ναι. Μπορεί να έχω λίγο μπερδευτεί, κυρία Πανά, αλλά με αυτόν τον τρόπο, με τους εμβολιασμούς, έρχονται τουρίστες στη χώρα μας. Άρα, για όσους έχουν εμβολιαστεί στη δική μας χώρα, γιατί να μην το δούμε αλλιώς με πρωτόκολλα, αφού είναι εντάξει για τους τουρίστες που έρχονται, είναι πιο προστατευμένο. Μα εννοείται ότι θα γίνει, κυρία Σάβα, εναρμονισμένα για τους πολίτες της Κύπρου και για τους εισαχθέντες που είναι εμβολιασμένοι. Αυτό θα εναρμονιστεί. Εννοείται αυτό. Απλά αυτό που λέω είναι ότι ανεξαρτήτως αν είναι άτομα τα οποία εισέρχονται στην Κύπρο και έχουν εμβολιαστεί ή πολίτες της Κύπρου, νομίζω το πρόβλημα και ο προβληματισμός είναι κοινός. Τα εμβόλια έχουν τεσταριστεί και είναι αποτελεσματικά ως ένα βαθμό και στα μεταλλαγμένα στελέχη. Απλά αν μπούμε σε φάσεις χαλαρώσεων στους εμβολιασμένους, νομίζω ότι θέλει λίγο προσοχή, γιατί ακριβώς είναι ένα φαινόμενο που ακόμα δεν το ξέρουμε στο σύνολό του. Να μην στέλνουν SMS οι εμβολιασμένοι. Δεν είναι αυτού του είδους της χαλαρώσης. Αλλά, για παράδειγμα, αν έχει εμβολιαστεί και έχει παρέλθει και το χρονικό περιθώριο που δίνεται 7 ημερών κλπ. Ό,τι ισχύει και για τα ταξίδια με το εμβόλιο της Pfizer, για παράδειγμα. Αυτό που όταν έχει κάνει το εμβόλιο, έχουν περάσει και ημέρες και είναι επαφή και ενημερώνεται, θα μπαίνει σε καραντίνα, αυτό λέμε. Ναι, σε πρακτικό επίπεδο σας λέω ότι θα αλλάξει και μπορεί να μην μπαίνει. Αυτό τώρα θα απαντηθεί. Αυτό είναι το πρακτικό κομμάτι. Το επιστημονικό κομμάτι έχει να κάνει με το ότι δεν γνωρίζουμε επακριβώς με λεπτομέρεια, με τεκμηρίωση, στο να σας πούμε ότι πράγματι το άτομο το οποίο έχει ολοκληρώσει το εμβολιαστικό του σχήμα, ότι δεν είναι μεταδοτικό παράλληλα. Φαίνεται ότι μειώνεται η μετάδοση, η διασπορά στους εμβολιασμένους. Αλλά χρειάζεται ακόμα λίγο περισσότερος χρόνος και γνώση. Οι πρώτες μελέτες έχουν βγει, δείχνουν μείωση και στη διασπορά, άρα γι' αυτό θα δείτε και τις αλλαγές. Αλλά η ταπεινή μου άποψη είναι να προχωράμε βήμα-βήμα και αυτό πρακτικά για να μην το βρούμε μετά μπροστά μας όλες οι χώρες. Θα φανεί το επόμενο διάστημα. Τώρα, βήμα-βήμα προχωράμε, κυρία Πανά, αλλά το Πάσχα πλησιάζει. Ο Υπουργός Υγείας μας είχε προειδεάσει ότι ενδεχομένως να αλλάξουν κάποια πράγματα μέσα σε εκείνο το 10 μεθήμερο ή τη Μεγάλη Εβδομάδα, αναλόγως
της επιδημιολογικής εικόνας τη βδομάδα προηγουμένως. Ποιες είναι οι σκέψεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής? Θα δούμε χαλαρώσεις από αυτές που είδαμε τα Χριστούγεννα, κάποιες από τις μέρες τις εορταστικές? Κοιτάξτε, αν και αυτό σίγουρα δεν διευκολύνει τον κόσμο, νομίζω ότι ίσως είναι λίγο νωρίς στο να μιλήσουμε για το ακριβές πλαίσιο που πρέπει να κινηθούμε κατά τη διάρκεια του Πάσχα, γιατί δυστυχώς το βλέπετε και καθημερινά, ακόμα η εικόνα μας είναι ευμετάβλητη και ρευστή. Ναι. Όσο όμως, και το πιστεύουμε ακράδαντα επιστημονική κοινότητα, προχωράει ο εμβολιασμός και η θωράκιση πρακτικά του πληθυσμού, δεν θα είναι ανοσία γέλης, θα είναι όμως ένα σημαντικό τείχος. Όσο προχωράει ο εμβολιασμός και το υποστηρίζουμε, τόσο αυτό θα το βλέπουμε στην εικόνα μας και τόσο θα μας δίνει το περιθώριο στο να χαλαρώνουμε. Το ακριβές πάλι θα πω πλαίσιο εμπολής εξαρτάται ευτυχώς ή δυστυχώς από το πώς θα κινηθεί ο κόσμος και από το πόσο θα υποστηρίξει τους πυλώνες που αποδίδουν και σε αυτή τη φάση. Από θέμα ψυχολογίας πάντα, κυρία Πανά, γνωρίζοντας ότι σε 3 εβδομάδες θα μπορεί να πάει ένα διήμερο κάπου ή θα μπορεί όσοι είναι πιστοί να παρακολουθήσουν κλπ. Ή να βρεθούν οικογένειες μεταξύ τους. Είναι κάτι που δεν επιβαρύνει τόσο όσο η πανδημική κόπωση που λέγαμε και πριν. Σε κάθε περίπτωση, αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το διάστημα τρέχουν και επεξεργάζεστε κάποια πρωτόκολλα. Αυτά έχουν να κάνουν με τις δεξιώσεις, τους γάμους, βαφτίσια. Επίσης περιμένουν εδώ και καιρό οι μελόνυφοι κλπ. Και την ίδια ώρα τα του αθλητισμού, κυρία Πάνα. Να δούμε λίγο μαζί τα πρωτόκολλα, πότε προκύπτουν κάποιες χαλαρώσεις, τι να περιμένει ο κόσμος. Κοιτάξτε, καταρχήν είναι λογικό και ανθρώπινο και το καταλαβαίνετε ότι όλοι περιμένουν την επανεκκίνησή τους, ακριβώς επειδή υπάρχει σχεδόν ένας χρόνος μη κανονικότητας. Τώρα, όσον αφορά τις εκδηλώσεις που θέσατε, το θέμα είναι ότι χρειάζεται και μια οργάνωση για ένα διάστημα πριν, ώστε να είναι εφικτό κατά τη διάρκεια του Μαΐου, δηλαδή μετά τις 17 Μαΐου, να είναι εφικτό στο να υπάρχει συγκεκριμένη επανεκκίνηση και γι' αυτό το λόγο ενδεικτικά δόθηκε η ημερομηνία, όπως επίσης γίνεται αυτές τις μέρες και το είπατε, μια προσπάθεια και για συγκεκριμένο πρωτόκολλο, αλλά και για τον μέγιστο αριθμό των ατόμων που θα μπορούν να παρευρεθούν. Όμως, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι αναγκαστικά ενδεικτικές και οι ημερομηνίες και ο αριθμός των ατόμων για τους λόγους που προαναφέραμε. Γίνεται προσπάθεια και θέλουμε να μείνουμε θετικοί στο ότι μετά τα μέσα Μαΐου και λόγω του εμβολιασμού και λόγω της βελτίωσης των καιρικών συνθήκων πράγματι θα είμαστε σε μια φάση περαιτέρω επανακίνησης και στον χώρο των εκδηλώσεων. Για το κομμάτι του αθλητισμού επίκειται να γίνει και μια συνάντηση μεταξύ του ΚΟΑ και των υγειονομικών υπηρεσιών όπου θα συζητηθεί εκ νέου το πρωτόκολλο και τη φάση που βρισκόμαστε τώρα. Εννοείται πως προσπαθούμε να πάμε βαθμία και επίσης κάποιοι από τους φορείς και τους συνδέσμους μπορεί να μην είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από το πρωτόκολλο αυτό. Όμως νομίζω ότι ο στόχος είναι κοινός και όταν λέμε για βαθμιαία επανεκκίνηση, ο λόγος είναι αυτό που έχουμε πει κατά κόρον, ότι προσπαθούμε να μην κινητοποιήσουμε πολλά τμήματα πληθυσμού παράλληλα. Δεν μας βοηθάει αυτό. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, κυρία Πανά, για τα παιδιά που παίζουν σε ακαδημίες. Παίζουν μπάλα στο σχολείο, παίζουν τα απογεύματα και δεν μπορούν να τρέξουν τα πρωταθλήματα επειδή είναι εκτός. Αυτά τα παιδιά έχουν εδώ και ένα χρόνο. Το ίδιο, αν θυμάστε, ήταν όταν επανεκκινούμε ένα χώρο που λένε αφού επανεκκινήσαμε αυτόν, γιατί δεν επανεκκινούμε τον επόμενο. Δεν υπάρχει, νομίζω, καμία διάθεση ούτε από τα Υπουργεία, από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες, ούτε από την Επιστημονική Επιτροπή να βάζουμε φρένο. Απλά πρέπει να βρούμε από κοινού κάποιες συνισταμένες βαθμίες επανεκκίνησης. Όσο επανεκκινούμε παράλληλα ομάδες, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος της διασποράς. Αυτό είναι βασική αρχή, τη γνωρίζουμε και πρέπει να τη σεβαστούμε για εμάς. Ναι, κατανοητό, κυρία Πανά. Πράγματι, περιμένει ο καθένας στη σειρά του και γνωρίζετε ότι ο κάθε κλάδος λέει ότι δεν είναι από εμάς που προκύψουν τα κρούσματα, είναι από κάπου αλλού. Είναι αυτή η δικαιολογία παντού. Εκείνο με τα γυμναστήρια τώρα είχαν πάρα πολλές απορίες για αυτό το πρωτόκολλο του ΚΟΑ και οι γυμναστές. Για παράδειγμα, στα 5 άτομα, στα 10 κλπ. Από αναλόγως της χωρητικότητας του χώρου μετρά κανείς και τον καθαριστή, την καθαρίστρια του χώρου. Δηλαδή, αν πάει η αστυνομία, θα γράψει τον 7ο που δεν είναι ούτε ο γυμναστής ούτε η αθλούμενη.
Κοιτάξτε, το πρωτόκολλο μιλάει για αθλούμενους και προπονητή και έμφαση δίνεται, όπως γνωρίζετε, στο να μην έχουμε κατά το δυνατό επαφή. Τώρα, εάν για κάποιο λόγο το προσωπικό, μπορεί να είναι διοικητικό προσωπικό ή καθαρίστρια, μπει μέσα για να εφαρμόσει πρακτικά τα υγειονομικά πρωτόκολλα, δεν νομίζω ότι τίθεται μείζον θέμα. Νομίζω ότι μην χάσουμε την ουσία των υγειονομικών πρωτοκόλων και δεν θέλω να πιστεύω ούτε οι επιτηρητές ούτε η αστυνομία ότι μπαίνει σε λεπτομέρειες που δεν έχουν ουσία. Η ουσία είναι να ξέρουμε για ποιον λόγο έχουμε αυτά τα αυστηρά πρωτόκολλα, να τα τηρούμε στην ουσία τους, δηλαδή στην έλλειψη αποστάσεων, χρήση της μάσκας όταν δεν αθλούμαστε, τακτικό πλύσιμα των χεριών, εξαερισμός του χώρου. Και τώρα, αν βρεθεί ένα άτομο που καθαρίζει το χώρο εκείνη τη στιγμή, δεν νομίζω ότι είναι το μείζον θέμα που πρέπει να συζητηθεί ή αν θα είναι και, ας το πούμε, ο λόγος για να υπάρχει κάποια καταγγελία. Ναι, κύριε Πανά, αυτό που τίθεται όμως και είναι και υπομορφή παραπώνου, αν όχι καταγγελίας, είναι ότι προηγούμενη φορά στα γυμναστήρια μετρούσε τα τετραγωνικά ένα άτομο. Τώρα, αν είναι 79 τα τετραγωνικά, ισχύει κάτι άλλο. Αν είναι 81, μπορεί και να διπλασιάζονται. Για δύο τετραγωνικά, αυτό δεν θα μπορούσε να ισχύσει όπως την προηγούμενη φορά? Κοιτάξτε, καταρχήν καταλαβαίνουμε ότι εξαρτάται αφενός από το μέγεθος ενός γυμναστηρίου αλλά και από τις υποδομές που υπάρχει σε ένα γυμναστήριο, γιατί το ξέρετε και το έχουμε ακούσει και από τον ίδιο τον σύνδεσμο ότι δεν είναι όλα τα γυμναστήρια τα ίδια στη χώρα μας και από πλευράς υποδομών και ασφάλειας. Από την άλλη, όμως, πρέπει να καταλάβουμε ότι αναγκαστικά πρέπει να έχουμε cut-off, δηλαδή κάποια όρια, για να είναι λίγο πιο οργανωμένη η διαδικασία με τον οποίο θα λειτουργήσουν και τα γυμναστήρια και οι κλειστοί χώροι. Άρα, αν με ρωτάτε επιστημονικά, αν έχει σημαντική διαφορά το 79 από το 81 τετραγωνικά, δεν ξέρω να σας απαντήσω, φαντάζομαι πως όχι. Όμως το ότι πρέπει να υπάρχει μια διαβάθμιση στον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν οι κλειστοί χώροι βάσει του μεγέθους τους, ναι, ναι, υπάρχει. Βάσει του μεγέθους ανά άτομο. Πόσα αναλογού δηλαδή σε κάθε άτομο που γυμνάζεται. Διότι υπάρχει μεγάλη διαφορά για δύο τετραγωνικά. Προφανώς ότι τα τετραγωνικά και αυτό που ίσχυε και σε προηγούμενες φάσεις των υγειονομικών μας πρωτοκόλων, νομίζω ότι θα εφαρμοστεί το επόμενο διάστημα όταν μπορούμε να προβούμε και σε περαιτέρω χαλάρωση, δηλαδή αύξηση του συνολικού αριθμού των ατόμων σε κλειστούς χώρους. Αυτό πρέπει να γίνει βαθμία. Καταλαβαίνουμε την πίεση που δέχεται ο σύνδεσμος, αλλά πρακτικά, αν το σκεφτούμε λίγο έτσι πιο συνολικά υπέρ της χώρας μας, δηλαδή Παν-Κύπρια, αν πάμε αυτό το διάστημα λίγο πιο σταδιακά και αυστηρά, αυτό θα βγει προς όφελός μας το αμέσως επόμενο διάστημα. Αν πιεστούμε στο να επανεκκινήσουμε γρήγορα σε μια φάση που είναι ακόμα η επιδημιολογική εικόνα ευμετάβλητη, σύντομα μεταλλαγμένο, ενδεχομένως να μην μας βγει σε καλό για την άνοιξη και το καλοκαίρι. Και νομίζω όλοι θέλουμε να πάμε μπροστά σε αυτή τη φάση. Ναι. Κλείνοντας, κυρία Πανά, είναι κάποιο άλλο πρωτόκολλο, οποιοδήποτε άλλου κλάδου τομέα που επεξεργάζεται αυτό το διάστημα? Είπαμε για τον ΚΟΑ που θα έχει και συνάντηση με τις υγειονομικές υπηρεσίες. Είπαμε για τους γάμους, τις δεξιώσεις. Είναι και κάτι άλλο? Με τα ξενοδοχεία, για παράδειγμα, για να υποδέχονται και Κύπριους και όλα αυτά. Είναι στα σκάρια όλα αυτά? Ναι, κοιτάξτε, αυτό που είπαμε την τελευταία φορά στη Συμβουλευτική Επιτροπή είναι ότι πρέπει να βοηθήσουμε λίγο τις αρχές στο κομμάτι της προτεραιοποίησης και να βοηθήσουμε λίγο ίσως και στην αναθεώρηση των υπαρχόντων υγειονομικών πρωτοκόλων μαζί με τις υγειονομικές υπηρεσίες. Ναι, αυτό είναι από τους στόχους μας και πρέπει να το κάνουμε και νομίζω ότι θα το κάνουμε το επόμενο διάστημα. Οπότε θα μπορέσουμε να σας πούμε και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό. Σας ευχαριστώ, κυρία Πανά. Καλή συνέχεια.